Η υπερδεκαετή απολιγνητοποίηση είναι και η κρίση στη Γούνα, που είναι ο άλλος μεγάλος εργοδότης της Δυτικής Μακεδονίας, και αυτό έχει γίνει κατανοητό από την κυβέρνηση. Διεκδικούμε όμως τώρα συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα που θα μας κρατήσουν όρθιους, ώστε στο επόμενο στάδιο, μόλις απελευθερωθούμε από την πανδημία, να μπορέσουμε να ξαναβρούμε το ρυθμό μας με ζωντανές επιχειρήσεις. Κύριε Πιτυπουργέ, η ερώτηση έχει να κάνει με την κυβέρνηση, δεν έχει να κάνει με την περιφέρεια. Δηλαδή, αν αρχίσαμε να αντιδράσουμε σε ό,τι έχει να κάνει. Κύριε Πιτυπουργέ, μήπως πρέπει να ξαναδούμε τους χρόνους, γιατί άλλαξε και το Υπουργείο Ενέργειας στην απολιγνητοποίηση. Όλα τα δεδομένα και για το θέμα της απολιγνητοποίησης, σύμφωνα και με τις 15 διεκδικήσεις που θέσαμε ως Περιφερειακή Αρχή και ως Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι στο τραπέζι από την ημέρα την καταληκτική που το θέσαμε υπόψη της Κυβερνητικής Επιτροπής, και σε συνδυασμό με τις εξελίξεις που βλέπουμε ότι επιδεινώνουν την κατάσταση στην περιφερειά μας λόγω της πανδημίας αλλά και γενικότερα στη χώρα μας, θεωρώ ότι αυτές οι διεκδικήσεις είναι περισσότερο από ποτέ επίκαιρες. Σταδιακά δηλαδή αναδεικνύεται η αναγκαιότητά τους για την ολοκλήρωση και την ενσωμάτωση στο αρχικό σχέδιο δίκες μετάβασης, για να μπορέσει να είναι υλοποιήσιμο, ρεαλιστικό και δίκαιο, κάτι που το ζητάμε όλοι, κάτι που σαφώς αντιλαμβάνεται και δέχεται και η ίδια κυβέρνηση.